Ξέρεις και φίλοι, καλησπέρα. Να πω ότι σήμερα το κατάστημα Έλληνας Κλόζετ, Τσαλοπούλο 12, έχει επιμεληθεί τον ντύσιμό μου. Η Κική μου η κουμότρια έχει φύγει ταξίδι στη Βουδαπέστη και έβαλα το καπέλο μου. Είναι λύση, είναι το φετίχ μου και δίνει λύση, ας πούμε, όταν το μαλάκι μας είναι λίγο περιποίητο. Τώρα θα αρχίσουν όλες εκεί οι κυρίες να κάνουν τη μαγειρική με καπέλο Τσάρλι Τσάπλιν και λίγο εδώ δείχτη. Θα βάλουν και ό,τι πιο μεγάλο σε 30 φιλιά υπάρχει τριγύρω στη γειτονιά. Ναι. Αλλά να σου πω κάτι, καλά θα κάνουν να βάλουν τα καπέλα. Τα καπέλα δεν τα φοράνε πια οι κυρίες. Κρίμα. Ναι, και είναι ωραία τα καπέλα. Άμα τα κάνει μόδα, κυρία Στέλλα. Τώρα άρχισαν να τα φορούν τα κορίτσια. Σε όλες τις καπελωμένες θα τις βλέπω. Τα πιο νέα κορίτσια άρχισαν να φορούν καπέλα. Πού μωρέ. Δεν θυμάσαι καινούργιο που το φοράει με το μαλλί. Δεν είχε βάλει και τις αφέλειες από μέσα. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, δεν είναι το μόνο παράδειγμα. Εντάξει. Στον δρόμο δεν κυκλοφορούν με καπέλα. Δεν το έχω δει, παιδιά, συγγνώμη κιόλας. Εντάξει, δεν σου λέω ότι όλες. Ούτε εσύ έχεις δει κορίτσια με καπέλα. Φυσικά και εγώ. Όλοι έχουν. Ευχαριστώ, Στέλλα. Πού έχεις δει, βρε. Στην Αθήνα, καλέ. Παιδιά, πείτε μου τώρα ότι είναι γλύφτης και λέει ότι έχει δει κορίτσια με καπέλα. Εσείς δεν έχετε. Ό,τι έχει πει Μαρία το έχω δει. Πριν το πει. Εντάξει, τώρα ακυρώνεις αυτό που λέγαμε. Εντάξει, πού είναι η φίλη σου.